Αλλά εγώ θυμούμαι τα βιβλία του. Μόνο το 4. Εγώ θυμούμαι τα βιβλία του να τα προωθείτε και στη συνέχεια. Τα βιβλία του Κώστα Πλεύρη, πολλά από τα οποία μάλιστα με έντονα αντισημιτικές θέσεις. Χαίρομαι με... που βάζετε όλα τα δύσκολα στην αρχή. Όχι, όχι, δεν έχω αντίρρηση. Καλά κάνετε. Άρεστα. Λοιπόν, καταρχάς, αν με ρωτήσετε εμένα ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος της πολιτικής μου καριέρας μέχρι σήμερα, γιατί δεν θα αποκριθώ ότι είμαι αλάνθαστος, έχω κάνει πολλά λάθη. Ένα, ας πούμε, λάθος, το θεωρώ δευτερεύουσα σημασία, είναι το ύφος. Γιατί παραλαμβάνω η ουσία είναι άλλο θέμα, την κριτική ασκούσα. Το ύφος των δηλώσεων που αναφέρατε. Δυστυχώς, η εμπλοκή με το βιβλίο του Πλεύρη για τους Εβραίους, το οποίο βέβαια τότε αν δείτε τα βίντεο, πάντα το έδειχνα λέγοντας ότι διαφωνώ με το περιεχόμενό του. Ποτέ δεν συμφώνησα με το περιεχόμενό του. Παρά τα αυτά όμως, πρέπει να το παραδεχθώ δημοσίως ότι έκανα λάθος που το έδειξα έστω και έτσι. Είναι μάλλον το μεγαλύτερο σφάλμα της πολιτικής μου σταδιοδρομίας έως σήμερα. Και αν κάποιοι με χαρακτήρισαν αντισημίτη από αυτό, του ζητώ εξαιρετικά συγγνώμη που του έδωσε αυτή τη λανθασμένη εντύπωση, γιατί αντισημίτη δεν έχω Έχουμε ξεκινήσει ποτέ. Καλά. Με δύο συγγνώμες έχουμε ξεκινήσει απόψε. Αντισημίτη δεν έχω υπάρξει ποτέ. Η καλύτερη μου φίλη Μαϊμισήμια θα μπορούσε να βγει να στο πει, γιατί είναι από την εβραϊκή κοινότητα Ελλάδος και είναι και εξαιρετικό κορίτσι. Δεν έχω υπάρξει ποτέ ζωή μου αντισημίτη. Παρά τα αυτά, αν μου πείτε ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος πολιτική μου καριέρα μέχρι σήμερα, ήταν αυτό. Κύριε Γεωργιάδη, σας καλωσορίζω στην εκπομπή. Γεια σας κύριε Βλέβη, ευχαριστώ μεγάλη μου τιμή που είμαι σε αυτήν την εκπομπή. Λοιπόν, άστις τιμές, χαίρομαι που ήρθες. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν έχουν κάτι στραβό πριν των απογόνων, έτσι να εξηγούμεθα. Οι αρχαίοι Έλληνες, εκτός από τους απογόνους, από εμάς δηλαδή, δεν έχουν κάνει κάτι σκάρτο. Ακούστε κύριε, σήμερα γίνονται δύο εκθέσεις, μία στην Αμερική για το Βυζάντιο, η οποία έχει προκαλέσει εντύπωση, και γίνεται και μία η θησαυρή του Αγίου Όρους. Λοιπόν, πέστε μου τώρα, υπάρχει άλλος λαός που να κάνει δύο μικρές εκθέσεις και να προκαλεί παγκόσμιο θαυμασμό? Ποιοι κάνουν εκθέσεις? Κάνουν οι Εβραίοι, βάζουν, ξέρω εγώ, κάτι. Μια σελίδα. Σε μια ταινία διάβαζε κάποιος που υποτίθεται την ιστορία του Εβραίου, του Ισραήλ, και ήταν μια σελίδα. Ναι, ναι, τι να. Ποιοι, οι Αιγύπτιοι, τι, οι Πέρσες, μάλιστα κύριε, γελάμε. Όλοι οι αρχαίοι λαοί είναι ανύπαρκτοι, δεν κάνα τίποτε. Και εγώ μπορεί να είχα βέβαια μια οικογένεια η οποία να μίλησε για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, αλλά δεν ξέρω πόσοι άλλοι είχαν αυτή την τύχη. Για την Κωνσταντινούπολη πιστεύετε κι εσείς? Δεν το συζητάμε και πλέον. Ξέρετε ποιον έχετε απέναντί σας. Όταν θα έρθει η ώρα του αγώνος και το αίμα μας θα το δώσουμε. Μια και... Μπράβο.